γέροντισσα του πατρός Γεωργίου Δορμπαράκη. Ένιωσε την ανάγκη να προσπέσει και να φιλήσει όχι τα πόδια αλλά τα παπούτσια της γερόντισσας που καθόνταν απέναντί του στο εξομολογητάρι. Συγκρατήθηκε όμως, όχι γιατί ο ίδιος είχε κανένα πρόβλημα, θεώρησε ότι μια τέτοια κίνηση θα εξύψωνε τον ίδιο, αλλά γιατί η γερασμένη γυναίκα θα στεναχωριόνταν και θα αντιδρούσε. «Κύριε, τι ψυχές έχει στον κόσμο τούτο τον απατεώνα, τι διαμάντι είναι αυτή η γυναίκα, πώς μπορεί και κρύβεται τέτοια αγιότητα μέσα σε ένα τέτοιο ραγισμένο και τιμόρροπο σώμα, κυρτωμένο από τα χρόνια, χαμένο μάλιστα μέσα σε ένα δρομάκι μιας μικρής συνοικίας». Η γερόντισσα, ίσα που είχε μπορέσει να σύρει τα πόδια της στο ναό, υποβασταζόμενη μάλιστα από μία μεσήλικη γνωστή της κυρία. «Πάτερ», είπε η κυρία φροντάστην, «επέμενε πάρα πολύ η γιαγιά για να έρθει. Δεν έχει κανένα στον κόσμο, μάλλον έχει συγγενείς, αλλά μένουν λίγο μακριά, οπότε μένει μόνη. Έτσι την εξυπηρετώ λιγάκι εγώ όταν μπορέσω. Καιρό με πιλάτευε να τη φέρω, γιατί νιώθει, λέει, πολύ αμαρτωλή που έχει τόσο καιρό να πάρει ευχή από τον παπά και φοβάται μήπως φύγει ξαφνικά από τη ζωή και βρεθεί στην κόλαση». Η γερόντισσα είχε καθίσει με το ζόρι στη θέση που της υπέδειξε ο ιερέας. Βαριανάσαινε μάλιστα. Όταν άνοιξε το στόμα της να ομολογήσει τα κρίματά της, όπως χαρακτηριστικά είπε, ένας πόνος και μια οδύνη φάνηκαν να βαθαίνουν τις ρητίδες του προσώπου της. Δάκρυα άρχισαν να κυλούν από τα βαθουλωμένα μάτια της. «Πάτε», είπε, και φάνηκε να γέρνει περισσότερο το ήδη κυρτωμένο σώμα της. «Πάτερ, είμαι πολύ αμαρτωλή. Βρωμίζω και τον αέρα που αναπνέω. Απορώ πώς με κρατάει ακόμα ο Θεός που μολύνω έτσι τη γη που κατασκεύασε. Πρέπει να ντρέπονται για μένα οι Άγιοι και οι Άγγελοι και μάλλον πρέπει να γελά μαζί μου ακόμα και αυτός ο τρισκατάρατος ο εξαποδό». Ο παπάς δεν μίλησε. Κάτι άρχισε να υποψιάζεται για το πνευματικό ύψος της γιαγιάς, γιατί τα λόγια της του θύμισαν αυτά που λέγαν για τον εαυτό τους πάντοτε οι Άγιοι της Εκκλησίας, τα ίδια σχεδόν που είχε ακούσει από το στόμα του οσίου γέροντα Ιακώβου Τσαλίκη, παρόμοια που υμνολογούν οι λατρευτικές ακολουθίες, ιδίως στον υπερμέλιστα λαγμό του βιβλίου της Παρακλητικής. Στα αυτιά και στο στόμα του συχνά ερχόταν το κατανυκτικό τροπάριο από τον βαρύ ήχο που ήταν σαν να το έψαινε η γερόντισσα με το δικό της τρόπο. «Γέγονα των δαιμόνων εν γέλος, των ανθρώπων δε όνειδος, των δικαίων θρήνος, των αγγέλων πένθος, μολυσμός αέρος και γης και υδάτων, σώμα γάρ εμίανα, ψυχήν και νουν εσπήλωσα, παραλόγης πράξηση, Θεό εχθρός πέφηκα, ήμι Κύριε, ήμαρτον σοι, ήμαρτον συγχώρησον». «Σε βαραίνει, γιαγιά», είπε ο παπάς, που καταλάβαινε πια ότι είχε χωθεί σε ένα μυστικό ανελκυστήρα την καρδιά της πιστής αυτής γυναίκας και ανέβαινε με ηλιγκιώδη ταχύτητα ίσα στα κράσπεδα της τριαδικής θεότητας. «Πάτερ μου, είμαι καταδικασμένη
γιατί δεν αγαπώ όπως πρέπει τον Θεό και τον συνάνθρωπό μου. Έχω πάντοτε στο νου και στην καρδιά μου αυτό που από μικρή με έμαθε ο Άγιος Παπάς του χωριού μου, τον Λόγο του Κυρίου. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου με όλη την ψυχή και την καρδιά σου και των πλησίων σαν τον εαυτό σου. Πάτερ μου, βλέπω πόσο λείψη είμαι στην αγάπη αυτήν. Οι λογισμοί μου πολλές φορές βρίσκονται σε άλλα πράγματα παρά στην αγάπη του Θεού. Με παρασύρει το στομάχι μου, γιατί πρέπει κάτι να τσιμπήσω για να στέκομαι. Όταν κρυώνω φοβάμαι, μη και πουντιάσω, οπότε θα γίνω βάρος στην καλή γυναίκα που με έφερε. Τρέμω, μη και πέσω και σύρω γύρω μου έτσι κι άλλους ανθρώπους. Κάνω βέβαια λίγα από αυτά που λέει η Εκκλησία μας, αλλά στο σπίτι, όχι στο ναό. Διαβάζω όσο μπορούν ακόμη τα μάτια μου και καταλαβαίνει το μυαλό μου λίγο μεσονυκτικό, τον όρθρο, τον εσπερινό και τον απόδειπνο. Λέω κάποιες παρακλήσεις στη γλυκιά Παναγία μας και έχω μάθει από μικρή και τους χαιρετισμούς. Λέω και το «Κύριε Λέησον» πριν φυράνει το μυαλό μου. Μα νιώθω πως δεν φτάνουν αυτά. Σας είπα και πριν πως με κλέβουν κάποιοι λογισμοί, οπότε βρίσκομαι μακριά από την αγάπη του Θεού. Και όσο σκέφτομαι τις ελλείψεις μου, όσο καταλαβαίνω πως είμαι σαν πτώμα από πλευράς πνευματικής, τόσο μου έρχονται και δάκρυα. Κλαίω, πατέρα μου, τον εαυτό μου, κλαίω, κλαίω, χωρίς σταματημό. Πώς λοιπόν να μην είμαι μια βρώμα πάνω στη γη? Χώμα και στάκτη, πάτερ μου, γι' αυτό θέλω να μου διαβάσεις μια ευχή, να κοινωνώ άξια, να μην χάσω το έλεος του Θεού, να μην βρεθώ στην κόλαση. Τα δάκρυα έτρεχαν βροχή από τα μάτια της γερόντισσας, μα δεν τα καλόβλεπε και ο παπάς, γιατί και τα δικά του δεν πήγαιναν πίσω. Ο παπάς άρχισε να νιώθει μια ψυχική εφορία, σαν να του μύρισε ευωδιαστό λιβάνι, μα δεν ήταν από αυτό που είχε κάψει στην πρωινή λειτουργία. «Γιαγιά», είπε τρεμουλιαστά, «γιαγιά, σε παρακαλώ να με μνημονεύεις τις προσευχές σου. Συνέχισε, γιαγιά, να κάνεις ό,τι κάνεις και το έλεος του Θεού δεν θα σε αφήσει». Σηκώθηκε, άρπαξε το ριδιασμένο χέρι της γερόντισσας και το φίλησε πολλές φορές, μουσκεύοντάς το με τα δάκρυά του. Στο τέλος λύγησε, γονάτισε μπροστά της και τότε είδε τη χάρη και το θαύμα που του δώσε ο Χριστός. Όταν σήκωσε τα μάτια του, η γερόντισσα ήταν μέσα σε ένα εξαίσιο φως και δίπλα της να την αγκαλιάζει η ίδια η κυρά η Παναγιά. Θερμές ευχαριστίες στο μουσικό Στέφανο Δορμπαράκη και τους συνεργάτες του. Thank you.